Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Ηράκλειο ενετάχθη στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων της UNESCO. Μια στρατηγική και οι πολιτικές που εφαρμόσαμε τα τελευταία 4 χρόνια, συντονισμένα όχι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά το σύνολο των φορέων της πόλης, καθώς και η ιδιωτική πρωτοβουλία, οι επιχειρήσεις που αναγνώρισαν το γαστρονομικό πλούτο της Κρήτης, του Ηρακλείου, και το προωθήσαμε ως χαρακτηριστικό της άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με την ένταξή μας στην UNESCO ενισχύεται το brand του Δήμου Ηρακλείου, αναδεικνύεται ο πολιτισμός μας και μπορούμε πια να μιλάμε ότι έχουμε μπει στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη. Να μην ξεχνάμε ότι πέραν της UNESCO, που είναι μια ύψιστη τιμή αλλά και ευθύνη για την πόλη, και μας δίνεται η ευκαιρία να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την πόλη μας και ως τουριστικό και ως γαστρονομικό προορισμό. Πριν από την UNESCO, σε εμπορικό αν θέλετε κομμάτι, το TripAdvisor είχε χαρακτηρίσει την Κρήτη ως το δεύτερο παγκόσμιο γαστρονομικό προορισμό. Είμαστε μια πόλη, είμαστε μια περιφέρεια με 5.000 χρόνια γαστρονομικής ιστορίας, γαστρονομικού πλούτου, και αυτό αναγνωρίζεται. Με συνέπεια λοιπόν, με πολύ μεγάλη ευθύνη, θα συνεχίσουμε να προωθούμε τον κρητικό τρόπο ζωής, την κρητική γαστρονομία, πάντα πλέον υπό την ομπρέλα της UNESCO. Έχουμε καταθέσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο που ήταν προαπαιτούμενο για να ενταχθούμε στους δημιουργικές πόλεις της UNESCO, το οποίο θα το τηρήσουμε όσο το δυνατόν πιο πιστά, αλλά και θα το διευρύνουμε ακόμα περισσότερο. Εδώ να πούμε ότι το Ηράκλειο είναι μία από τις 7 πόλεις που ενετάχθη το 2023 στο δίκτυο της UNESCO και η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα μετά τη Θεσσαλονίκη, που το 2021 ήταν η πρώτη πόλη που μπήκε στο δίκτυο των δημιουργικών πόλεων της UNESCO στο κομμάτι της γαστρονομίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον, και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς της πόλης που ενίσχυσαν αυτή την προσπάθεια, ότι το σύνολο της πόλης συντάσσεται σε μια λογική της ανάδειξης της γαστρονομίας του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης γενικότερα, γιατί θέλουμε να λειτουργήσουμε και ως πύλη εισόδου του νησιού. Με την αφορμή της ένταξής μας στην UNESCO, το σύνολο της περιφέρειας Κρήτης να γίνει μια γαστρονομική περιφέρεια. Προφανώς και από εδώ και στο εξής, περισσότερος κόσμος, περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότεροι φορείς θα εμπλακούν στο εγχείρημα και θα δώσουν την όθηση που απαιτείται, τόσο ώστε η γαστρονομία μας να είναι στην κορυφή των προτιμήσεων των επισκεπτών. Τέμνει οριζόντια η γαστρονομία, το σύνολο των μορφών τουρισμού, και αυτό ήταν πέραν από του πλούτου που έχουμε έτσι κι αλλιώς, ήταν ουσιαστικό για να επιλέξουμε τη γαστρονομία ως προμετωπίδα της τουριστικής μας στρατηγικής και πολιτικής.